Προσπάθειες για την τόνωση της αγοραστικής κίνησης καταβάλουν καθημερινά τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, μιας και ο τζίρος των καταστημάτων πολλές φορές δεν φτάνει ούτε για τα λειτουργικά έξοδα. Εν ώψη των Χριστουγέννων και σε συνεργασία με το τοπικό επιμελητήριο τους επαγγελματοβιοτέχνες αλλά και τη Δημοτική Αρχή, ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων σχεδιάζει μια σειρά εκδηλώσεων με απότερο σκοπό να δελεαστεί όσο γίνεται περισσότερο το καταναλωτικό κοινό. Γενικά, οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα στην τσέπη, φαίνεται καθημερινά. Από την άλλη μεριά, εμείς προσπαθούμε τώρα έστω και τα Χριστούγεννα να βγάλουμε τον κόσμο έξω με ό,τι χρήματα έχει που μπορεί να δώσει και να διασκεδάσει και να βγει έξω, γιατί όσο κλείνεται μέσα είναι χειρότερα, και από την άλλη μεριά να τονωθεί η αγορά όσο γίνεται. Όσον αφορά τις προσφορές στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, είναι καθημερινό φαινόμενο πια, καθώς όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, κ. Χρήστος Καλέας, οι τιμές είναι το ίδιο ελκυστικές και χαμηλές, όπως και την περίοδο των εκπτώσεων. Όλο το χρόνο πια γίνονται προσφορές, ούτε πριν τα Χριστούγεννα σταματάνε, ούτε πριν τις εκπτώσεις. Άρα λοιπόν το ίδιο πράγμα είναι. Αν και θα δείτε στην αγορά ότι έχουν πέσει τόσο οι τιμές που οτιδήποτε και να πούμε, είτε εκπτώσεις γράψουμε, είτε οτιδήποτε άλλο, θα δείτε ότι οι τιμές είναι τόσο χαμηλές πια που δεν έχει παρακάτω.